και επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Δηλαδή μας κατέστησε βασίλειον ιερέων εις τον Θεόν και Πατέρα Του. Αγαπητοί, πρόκειται περί ενός εξόχως ουδαίου χωρίου, θεολογικοτάτου χωρίου, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξουμε εις την θέση αυτήν, ότι μας καθιστά εμάς ένα βασίλειον ιερέων, ένα βασίλειον ιεράτευμα ο Χριστός στον Πατέρα Του. Εις τον στίχον αυτόν καταρχάς βλέπουμε με πολύν σαφήνεια να υπάρχει η ουσία και το έργον του χριστιανισμού. Δηλαδή ο χριστιανισμός βλέπουμε εδώ να είναι όχι μία θρησκεία αλλά μία βασιλεία. Αυτό αποτελεί την ουσία του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί είναι βασιλείς και ιερείς. Αυτό αποτελεί το έργο του χριστιανισμού. Αν σας πούν ποια είναι η ουσία του χριστιανισμού, θα απαντήσετε ότι είναι μία βασιλεία. Και ποιο είναι το έργο του χριστιανισμού? Να καταστήσει τους πολίτες του, τους πιστούς, βασιλείς και ιερείς. Θα μου πείτε, αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Μάλιστα, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πόσο μεγάλα? Όσο ο ουρανός. Τόσο μεγάλα είναι όλα αυτά. Πέστε μου λοιπόν, αν κάποτε μάθουμε ότι είμαι χριστιανός, σημαίνει είμαι πολίτης μιας βασιλείας, είμαι ιερεύς και βασιλεύς, όπως θα δείτε στην ανάλυση της συνεχείας, τότε πώς θα μπορούσα να πω πια ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία όπως είναι όλες οι φυσικές θρησκείες? Και σας έχω εξηγήσει, φυσική θρησκεία θα πει εκείνη η οποία είναι κατεπίνια, δηλαδή κατεπινόηση. Όλες οι θρησκείες, αγαπητοί μου, είναι κατεπινόηση. Κατεπινόηση. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι βασιλεία. Και συνεπώς εγώ χριστιανός δεν είμαι εκείνος ο οποίος απλώς θα βολευτώ στη ζωή μου. Ας το προσέξουμε. Χριστιανός δεν σημαίνει εκείνος ο οποίος πληρώνει το φόρο του, δεν ενοχλεί την αστυνομία ούτε τις δικαστικές αρχές, είναι ο καλός και Χριστός πολίτης. Εξάλλου έτσι έχουμε μάθει να νομίζουμε ότι είναι ο χριστιανός, ο καλός και αγαθός πολίτης. Ότι αυτό αποτελεί μία επίπτωση του να είναι ο χριστιανός ένας καλός και αγαθός πολίτης έτερον εκάτερον. Αλλά γι' αυτό ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, για να μας κάνει ανθρώπους καλούς και αγαθούς, που έλεγε ο Πλάτων. Εάν, αγαπητοί μου, ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, τότε σας ερωτώ, ήταν περιττός? Το λέγουν αυτό οι πατέρες, ήταν περιττός να έρθει ο Χριστός? Θα μας έκανε καλούς και αγαθούς πολίτες ο Πλάτων? Μα δεν είναι, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός απλώς για να με κάνει καλό πολίτη, αλλά θα με καταστήσει βασιλέα και ιερέα του Θεού. Κάτι το οποίο ποτέ δεν φαντάστηκαν οι εκτός χριστιανισμού, ούτε οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι. Οι χριστιανοί λοιπόν είναι αξιωματούχοι, γιατί χάρην αυτόν ο Θεός ιδρύει βασιλείαν επάνω στη γη. Όταν προσευχόμεθα λέμε ελθέτω η βασιλεία σου. Ίσως μάλιστα εδώ να κάνω μια διασάφηση, να υπονοήσετε ότι πιθανώς να σας εξαγγείλω τον προγραμματισμό κάποιου χριστιανικού κόμματος, που τώρα θα πρέπει να ξέρετε εν ώψη πιθανών εκλογών να ψηφίσετε κτλ. Μην περιμένετε τέτοια πράγματα ποτέ. Όταν ομιλούμε περί βασιλείας του Θεού επί της γης, κάθε άλλο παρά εννοούμε όπως εννοούν τα πολιτικά κόμματα να εγκαθιδρύσουν τον χριστιανισμό επάνω στην γη. Πόρο απέχει. Κι άλλες φορές σας το έχω αναλύσει αυτό, δεν είναι της ώρας να ξαναμιλήσω.
Μόνο τούτο επιγραμματικά σας λέγω. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απέχει η θεολογία της Βασιλείας του Θεού από τα πολιτικά κόμματα που επιχειρούνται να εγκαθιδρυθούν τάχα για να εγκαταστήσουν τη Βασιλεία του Θεού επάνω στην γη. Βέβαια, ξέρω ίσως κάποιοι αδελφοί να μην συμφωνούν με αυτό που λέγω, αλλά σας λέγω ότι όχι αυτό που είναι για να συμφωνούμε να μην συμφωνούμε, αλλά αυτό που είναι η αλήθεια. Αυτό εγώ σας λέγω. Εξάλλου σε αυτό το τραπέζι δεν κάθομαι παρά για να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν έπρεπε να σας πω πράγματα τα οποία να μην είναι αλήθεια, θα ήταν περιττός ο κόπος να κατέρχομαι και να σας λέγω ότι σας λέγω. Όχι, μόνο την αλήθεια. Όπως οι αιώνες την έζησαν ερμηνεύοντας το λόγο του Θεού.